Είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν έμπειρο και δυνατό αντίπαλο. Κατορθώσαμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι καθοριστικό για μας που μας δίνει κουράγιο για τη συνέχεια. Το παιχνίδι ήταν δυνατό και από τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε θέαμα και είχε πολλές φάσεις. Εμείς προσπαθήσαμε να περιορίσουμε κάτω, το κατορθώσαμε και σημειώσαμε νομίζω μια δίκαια νίκη. Εγώ νομίζω και δύο ομάδες παίξαν δυνατά και δικοί μας οι παίκτες παίξαν δυνατά και από μια φάση κρίθηκε όλο το παιχνίδι. Και έπαιξε και καθοριστικό ρόλο νομίζω και καλή απόδοση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Φάνησε πολύ δυνατά μπροστά στον Μαγιάρα, τον Κάτσεμπακ. Πινάβος μπροστά, έχει μπει εντυπωσιακά στο παιχνίδι, παλιά του Βάνη. Δηλαδή ο Μιχαλές τρέχει να προλάβει, να προλάβει. Πάντα Μιχαλές, θα βγει σε έντρα σου την παραφύγια του Αστράζα, αν σήξε καθόλου σε αυτή τη φάση. Μάνταλος με τον Κάτσεμπαχ πάνω στην μπάλα, στο πρώτο φάουλ για τον Ολυμπιακό Βόλο Κάτσεμπαχ. Καλά εκτέλεσμα, Ροντρικόγκας, θα βγει να μαζέψει, υπάρχει offside. Τον σύνδεσμο τρικάλων. Παλιά με στόχο πέρασε. Του Βάνικα το Μιχαλέ, θα μπει στη φάση, θα διώξει σε κόρνερ το πρώτο στη συνάντηση. Νερό τρόπο τακτικός, αφού έβλεπε τον κίνδυνο, θα διαγράφεται μπροστά στην αιστεία του Άστρα. Πρώτο κόρνερ στη συνάντηση για τον Τύρναβο, πρώτο στο παιχνίδι. Τον Τάσο Μπεριτζά εκτελεστή. Καλά εκτελέσμα ο Άστρα, σε φάουλ από το Λόι. Σωστή απόφαση από τον Κούβα στο 21ο λεπτό. Πολλοί κόσμος αυτή τη φορά μπροστά στην αιστεία του Τρικό, για οποίο δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Κάτσε μπαλά το λοκάρι. Κεφαλιά του τακτικού, απόκρουση, πρώτη καλή απόκρουση από τον Γκόγκα σε κόρνερ. Δεύτερο δοκάρι. Την μπάλα μόλις out. 24 λεπτό δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Δύναμο. Σοβαρίζει στα κόρνερ του Ολυμπιακού. Ο εκτελεστής ο Μπεριτζάς και πάλι. Αστράσα δική μπάλα. Δεν μπορεί όμως την κεφαλιά του Λόι. Δεν μπορεί ο Λόι να πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα να φύγει out. Είμαι Κάτσεμπαχ για τον Κοφάουζ. Ο Κοφάουζ θα αλλάξει από την πρώτη φορά στον Αντρέα εβδομάδα για τον Ολυμπιακό. Γιάννης ο Μιχαλές θα ξεφύγει, ωραία ο Μαντώνης ο Μαλαιός θα βγει, σέντρα καλή, κεφαλιά του Καραμίκαλο, ο Τρικόγιας εντυπωσιακά σε κόρνερ. Κεφαλιά του Κάτσεμπαχ, με συγχωρείτε, και το κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί γρήγορα από τον Καραμίκαλο το τρίτο, ο Τρικόγιας θα βγει, θα μαζέψει εντυπωσιακά. Καραμίκαλος δείχνει να έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να σηκωθεί, ο Μάνταλος στα επεντολή του κύριου διαιτή θα ξεκινήσει το παιχνίδι και πάλι. Κεφαλιά ο Τρικόγκας θα διώξει εντυπωσιακά και πάλι στην κεφαλιά που επιχείρησαν εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού. Απόδειξε offside, αφήνει το πλεονέκτημα, παίζει μπροστά ο Τύρναβος. Σε αυτή τη φάση με τον Φακίτσα, Χαλαδό και τα Αυτοζιάκα. Πάντα Φακίτσας. Αντίπαλο δεν θα πέσει κάτω μόνος. Δεν υπάρχει παράβαση. Αλλά έχουμε πέναλτι. Σίγουρα ήταν πέναλτι, διότι όπως είδατε ήμουν μπροστά από τον ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδος. Έχει προηγηθεί ένα πιάσιμο και μετά μου έχει κλείσει το χώρο. Λογικά ο διαιτητής και σωστά, διότι ήταν κοντά στη φάση και το έδωσε. Έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι, πραγματικά. Για προσωπικά δίκες διαμαρτυρίες των βολιωτών επάνω στον κύριο Κούβα. Ο διαιτητής για μένα ήταν ο άνθρωπος που αλλίωσε το αποτέλεσμα και έβγαλε νικητή μέσα από το γήπεδο τον Τύρναβο. Το πέναλτι ήταν ανύπαρκτο 100%. Και αν θέλει να πάμε να το δούμε και στο βίντεο, από το οποίο θα το δείξουμε στο Βόλο. Οι αντίπαλοι μας μια φορά φτάσανε στην περιοχή μέσα και σε αυτήν κερδίσανε ένα πέναλτι το οποίο ήταν ανύπαρκτο. Δηλαδή βρήκε καθαρά την μπάλα και την ώρα που έπιασε την μπάλα ο τερματοφύλακας μας σφύριξε πέναλτι. Ο Κουκουστάμος στα 11 μέτρα πέναλτι στον Αστρά. Για να δούμε. Κουκουστάμος σε πλασαριστά, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Τύρναβος ανοίγει το σκορ. 1-0 ακριβώς στο 56. 1-0 Τύρναβος Ολυμπιακός Βόλου. Καλές και πανηγύρια για την ομάδα του Άκη Παραφέστα. Από το πέναλτι που κέρδισε 6 πλαφακίτσα σε ένα πέναλτι θα λέγαμε πολύ πονηρό που σίγουρα θα συζητηθεί από τους φιλάθλους της Κεντρικής Ελλάδας. Τους γκολ ύστερα από 320 λεπτά πώς αισθάνεσαι και ένα γκολ από τα 11 μέτρα και ένα γκολ το οποίο διαμαρτύρεται όλος ο Ολυμπιακός Βόλου. Τι να αισθάνεται, όλος ο κόσμος είδε εδώ πέρα ότι, δεν υπήρχε, ότι ο διαιτητής μας καθάρισε ψυχρό. Φάνηκε δηλαδή καθαρά και όχι μόνο μας καθάρισε, δηλαδή έκανε διπλό κακό και μας έδωσε το πέναλτι και μας απέβαλε παίχτη. Ούτε κατά φαντασία και θα το δούμε και το βράδυ σε αργή κίνηση. Βάλτε το όπως θέλετε για να δείτε την πραγματικότητα. Ήταν αυτό το smart στη φάση, ακριβώς έγινε. Μπροστά μου το λίγο ο Ζιάκας σκρίναρε τον αντίπαλο και όλος από την κούραση που είχε πέσε μέσα στην περιοχή. Τέταρτο το κόμμα για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι απέναντι στα δύο Τυρνάβου, εκτελεστής Μαγκάρος ο Κάτσεμπαχ. Πολλοί κόσμος στα αστέρια του Γκόγια, καλά εκτελεσμένο το σούτ από τον Κόφα. Απόκρουσε εντυπωσιακή και διπλή προσπάθεια να μπλοκάρει ο Τρικόγκας που εξελίσσεται σε ήρωα του παιχνιδιού. Κώσης και Τσιβιάνοβιτς. Τακτικός για μια ακόμη φορά θα αποκρούσε εντυπωσιακά. Ανήκει στο Σέρβο κατά κράτος. Λάθος από τον Μάνδαλο. Φακίτσας. Βαλιάκα τον Τσιβιάνοβιτς, πολύ καλή ο Σέρβος απέναντι στον Αστρά.
Κάνει μεγάλη ευκαιρία ο Τίναβος για να διπλασιάσει τα τερματά του από την Ανδρέα σε αμυντική διάταξη του Ολυμπιακού. Ο 10ο λεπτό στον Τίναβο, το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Να μην δεν πάντα προηγείται η τοπική ομάδα. Πλεστή ο Κάτσεμπακ. Ο Βάνης θα διώξει όχι καλά. Τακτικό στο σουτ, εντυπωσιακή απόκριση του Ντρικού Γιαννέ και βάλει το τακτικό η μπάλα. Μόλις out, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να σοβαρίσει. Αλλά ο Ντρικούγιας για μία ακόμη φορά λέει όχι. Ντρικούγιας που εξελίσσεται σε ώρα της συνάντησης. Σίγουρα, όχι μόνο εγώ. Δεν νομίζω ότι εγώ... Αυτή είναι η δουλειά του τερματοφύλακα. Να μπορεί να πιάνει την μπάλα όλοι οι παίχτες. Νομίζω ότι το δείξαμε στο γήπεδο. Κάτσεμπαχ για την ομάδα του Βόλου. Μαγιάρος. Καλά εκτελεσμένο κεφαλιά, απόταση θα διώξει πάνω στην γραμμή εκεί εντυπωσιακά. Ο Ντόπρις θα παραχωρήσει κόρνερ. Το φάουλ για τον Τίναβο στο 87. Το κέρδισε ο Φακίτσας τώρα από έξυπνη ενέργεια, ένας από τους καλύτερους παίκτες του Τίναβου. Σήμερα παίχνει ο Ζέρμας εκτελεστής. Καλά εκτελεσμένο. Παστράς επιβιάστηκε, θα διώξει με το ένα χέρι. Μπέρα θα φύγει κόρνερ. Καραμίχαλος. Βαλιά για τον Λακριτή, ο Λακριτής θέλει να μπει στη φάση, κλείσει ο νεαρός, θα γυρίσει όμως Καραμίχαλος κεφαλιά, ο Ντρικόγκας, υπάρχει όμως υπόδειξη offside στην κεφαλιά του Κάτσεμπακ, μας συγχωρείτε. Μια φάση που είναι σαν να μην έγινε, αφού είχαμε υπόδειξη σημαίας από την κεφαλιά του Κάτσεμπακ στη σέντρα, την πολύ καλή σέντρα του Λακριτή. Ντακός μπροστά με τον Λακριτή, Κάτσεμπακ και πάλι για τον Λακριτή. Και έχουμε το τελευταίο σφύριγμα στον Τίναβο. Μεγάλη επιτυχία για τον Τίναβο απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, τον Ολυμπιακό Βόλου. Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν θα μείνουμε σε τρία θετικά αποτελέσματα γιατί δεν λέει τίποτα. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και χρειάζεται συνεχής προσπάθεια ώστε στο τέλος να κατορθώσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν είναι συμπεριφορά διαιτησίας απέναντι σε ένα ιστορικό σύλλογο όπως είναι ο Ολυμπιακός Βόλου. Για τον Αρτινό Ρέφερ θα υπάρξει μια καταγγελία από πλευράς δικής του Ολυμπιακού Βόλου. Σίγουρα πιστεύω ναι, γιατί τέτοιοι άνθρωποι διώχνουν τον κόσμο από το γήπεδο. 1-0 τελικό αποτέλεσμα χάρη στον γκολ του Κουμουστάμου, που το ευστοχοτήμα πέναλτι το οποίο χρήσαν πολλά παράπονα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Από την Ψαρχάκη που ήταν στην περιγραφή για τη Θεσσαλική Αδιαφωνία τηλεόραση, και τον Γιώργο Στονίμωτα στην κάμερα.